Και γιατί κάνατε τόση ώρα, τι σου λέγε? Ήθελε να μάθει που είναι η Μαρία. Του είπες? Όχι. Δεν ξέρω, ρε Πελαγία, μήπως έπρεπε. Λίζα, ο Σύφης την αγαπάει τη Μαρία. Αλλά είναι σταματάκης. Αυτό δεν διορθώνεται. Πελαγιά, η κυρά του πηγαδιού τώρα θα έχει μπει πάλι μέσα στο πηγαδί. Ναι, Ευαγγέλη μου. Για λίγο βγαίνει, παίρνει λίγο αέρα, ξαναμπαίνει. Ωραία. Πελαγιά. Έλα. Να φύγω κι εγώ. Να πάω στον Άγιο. Μη με μαλώσει που λείπω τόσες ώρες. Πήγαινε. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου και εσένα. Καλή είσαι κι εσύ, μα εγώ αγαπώ τη Μαρία. Όλα για μένα είσαι εσύ. Έλα και πώς θα σου το πω. Τι άλλο έλεγε ο Σύφης? Φοβάται πως οι δικοί του θα βρουν τον πατέρα της. Να μη σώσουν να τον βρουν. Ρε Πελαγία, όλα αυτά μου φαίνονται σαν ψέματα. Είναι δυνατό να γίνονται τέτοια πράγματα? Δεν γίνονται. Έλα, πάμε. Θα έχει ανησυχήσει η μάνα μου. Οι σταματάκηδες έχουν ρηχτεί στο κατόπι του Γιάννη. 20 ανθρώπους να στείλουνε και τον βρήκανε. Να τον ειδοποιήσουμε να γυρίσει. 20 χρόνια δεν τον πήρανε χαμπάρι. Και αν θα τον βρούνε σε 10 μέρες. Εγώ λέω να μην κάνουν βιαστικές κινήσεις. Πατέρα, έχω κακό προαίσθημα. Άσε με να πάω κοντά του. Για να το κουνήσει κανείς από πάει. Θέλεις η βιασύνη σου να γίνει αφορμή να χαθεί ο αδελφός σου? Οι σταματάκηδες θα σε πάρουν από πίσω. Αν πάθει πράγμα ο Γιάννης. Δεν παθαίνει πράγμα. Και εσύ στη Λιαλέ κακώς ανεβαίνεις στο χωριό. Οι σταματάκηδες είσαι στο κατόπι σου. Θύλε, δεν ήρθε η ώρα μου ακόμα. Και ποιος το είπε, μωρέ, ο Θεός? Μην ανησυχείς. Ανησυχώ. Καλώς τες. Πότε ήρθατε? Ωραίο καλωσόρισμα. Από ποιο δρόμο ήρθατε? Ρωτάω, από ποιο δρόμο? Από τον αμαξωτό. Οι σταματάκηδες έχουν επικηρύξει και εσύ μου έρχεσαι από τον αμαξωτό? Δεν είναι πρώτη φορά που με έχουν επικηρύξει σταματάκηδες. Πελαγία, ησύχασε. Δεν συστήνεις τη Λίζα στο θείο σου? Λίζα, ο θείος μου, ο Στελιανός, πήγαινε για καλό γύρος, αλλά στα μισά του δρόμου το μετάνιωσε. Όχι εγώ, ο Θεός. Μαζευτήκατε επιτέλους στο σπίτι? Είχαμε πάει να της δείξω τα αξιοθέατα του χωριού. Έλα μέσα να με βοηθήσει στην κουζίνα. Έρχομαι. Τι κάνεις, Λίζα? Καλά. Έλα, κάτσε, μη στέκεις. Καλύτερα να βοηθήσω την κυρία Ανθούλα. Λείπατε πολλή ώρα, που πήγατε? Στο πηγάδι της Ανίκας. Δεν πιστεύω να είδες το Μανούσο. Με το Μανούσο μεγαλώσαμε μαζί. Ρικάσιντα, σου λέω. Αλλού αρμενίζει ο Μανούσος κι αλλού εσύ. Για σένα έχω άλλα σχέδια. Αν πάθω πράγμα, εσύ θέλω να πάρεις τη θέση μου. Εγώ έτσι και πάθεις πράγμα, δεν θέλω τίποτα. Μην τα έπαθες, γιέ μου. Ετοιμάζω τον αντικαταστάτη μου, πατέρα. Η Πελαγία είναι καλή στα οικονομικά και ξέρει να κουμαντάρει ανθρώπους. Έτσι και πάθουμε κάτι, μην πάνε οι κόποι σου στο φρόντο. Με πόνεσες πολύ. Τρόμαξα. Δεν θα ξαναγίνει. Ποτέ πια. Αν μου πεις να πεθάνω για σένα, θα το κάνω. Σ' αγαπάω. Τίποτα δεν θα μας χωρίσει. Ούτε ο θάνατος.
ούτε θάνατος. Μαρία, τι είναι Μαρία μου, τι έπαθες, τι έχεις? Τον είδα πατέρα, είναι εδώ, άκουσα τη φωνή του. Ελβίνα! Τι σου θέλε, τι λέει πας τα λανινιά, για μάμα στον μέδικο? No tiene nada. Cálmate. Ay, mi Dios. Empieza a empacar. Nos vamos. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Voy a ver a mi abogado para transferir las cuentas del banco. Αυτό το λιόφυτο το έχει φυτέψει ο πατέρας μου με τον παππού μου. Λίγο μακριά από το πατρικό μου, αλλά δεν πειράζει. Το έχω δει το πατρικό σου. Ο κήπος είναι γεμάτος τριανταφυλιές. Έχεις και αμπελιά. Ναι, στην άλλη πλευρά του χωριού. Το χτυπάει όλο το χρόνο ο αέρας, αλλά βγάζει πολύ καλό κρασί. Ο Σύφης μας λέει πως από την άλλη πλευρά έχει το πιο καλό χώμα. Ο Σύφης είναι ο καλύτερος αμπελουργός του νομού. Για να το λέει έτσι ήταν. Την αγαπάω τη γη. Ποτέ μου δεν ήθελα να γίνω τίποτα άλλο εκτός από αγρότης. Για χατήρι του πατέρα μου σπούδασα εγκληματολογία. Άκουσα πως ο πατέρας σου σκοτώθηκε σε μια συμπλοκή ανάμεσα στους δικούς μου και τους Λεβεντογιάννηδες. Μπήκε στη μέση να τους χωρίσει. Κυριάκο, πες μου ειλικρινά τι θες από μένα. Τίποτα, αγάπη. Τίποτα. Ελβίρα, τι έπαθες, μηνίνια, πες μου. Τρέπομαι. Τι θα σκέφτεται για μένα ο πατέρας μου? Τι έχεις, κοριτσάκι μου? Ο Σύφης πονάει και εγώ το νιώθω. Δεν έχω τίποτα άλλο να σου δώσω. Όχι, Ελβίρα. Όταν γυρίσεις στην πατρίδα σου, να με θυμάσαι. Να μην με ξεχάσεις. Δεν θα σε ξεχάσω. Αλλά δεν θα γυρίσω πίσω. Θα γυρίσεις. Το ξέρω. Τσακώθηκες με τον Κωνσταντίνη? Όχι. Η ξαδέρφη μου δεν πήρε τίποτα μαζί της. Μέχρι και το κινητό στο δωμάτιό της τ' άφησε. Αυτή είναι η Μαρία που ξέρω. Προσπαθεί να κόψει τις γέφυρες. Μακάρι να τα καταφέρει. Να πούμε στον Κωνσταντίνο να μας κατεβάσει καμιά βόλτα στα Χανιά. Είναι κρίμα να είσαι τόσες μέρες εδώ και να έχεις μείνει στο χωριό. Πελαγιά, δεν θέλω να φορτώνω με το θείο σου. Γιατί? Μπορεί να έχει άλλα πράγματα να κάνει. Τι να έχει να κάνει, σιγά. Ναι. Πελαγιά, εγώ είμαι. Έλα, Μαρία. Λίζα η Μαρία. Ποια Λίζα? Η δικιά μου η Λίζα, φιλενάδα μου. Η δικιά σου η Λίζα. Δεν το περίμενες. Έλα, πάρτη. Μαρία μου, εδώ είμαι. Λίζα, Λιζάκι μου. Ήθελα να σου κάνω έκπληξη, αλλά τελικά... Βαγγέλη! Βαγγέλη! Κάποιος στο τηλέφωνο θέλει να σου μιλήσει. Μαλά. Εσένα. Μπρο. Βαγγέλη μου, τι κάνεις? Μαρία! Μαρία μου! Θα σου στείλω ένα δεματάκι. Θα στο φέρουνε. Δεν θέλω εγώ δεματάκι. Να γυρίσεις πίσω θέλω. Γιατί σ' αγαπώ.
Κι εγώ σ' αγαπάω. Και μου λείπετε. Μ' αγαπάει! Μελαγή, άκουσε! Μ' αγαπάει! Βαγγελή, πες του Σύφη. Εμείς είμαστε φίλοι! Να τον προσέχεις. Πονούμε μαζί! Μην τον αφήνεις μόνο του. Μαρία! Ναι? Δεν μιλεί! Το κλείσε, Βαγγέλη μου. Τι σου είπε? Μου έκανε ερωτική εξομολόγηση. Αυτή με αγαπά. Ήταν να κάνω δά. Πού είμαστε μακριά και δεν τη θωρώ. Μου στέλνει και δώρα από κι απούνε. Εγώ πονώ και δεν θέλω δώρα. Μαρία! Μαρία! Όμορφο είναι εδώ. Ευτυχώς που ήρθες να με πάρεις. Τώρα τελευταία δεν αντέχω και πολύ μόνο. Κωνσταντής, γιατί δεν ήρθε μαζί μας? Ανέβηκε στο χωριό. Ευγενία, ξέρεις, το έχω σκεφτεί πολύ. Και νομίζω πια πως είναι καιρός οι δυο μας να... Να παντρευτούμε. Ναι. Δεν χρειάζεται, Λευτέρη. Δεν έχω εγώ ανάγκη από γάμους και τέτοια. Μου αρκεί που είμαστε μαζί. Θύμωσες? Όχι, όχι. Σ' αγαπάω τόσο πως μπορώ να σου θυμώσω. Κι εγώ σ' αγαπάω. Μα το μόνο πράγμα που λυπάμαι είναι που δεν κάναμε ένα παιδί. Να έχεις κι εσύ μια ελπίδα για το μέλλον σου. Δεν πειράζει. Μου φτάνει που έχουμε ο ένας τον άλλο. Ευγενία, σου δίνω το λόγο μου πως θα κάνω ό,τι μπορώ. Ό,τι περνάει από το χέρι μου για να σταματήσω αυτή την τρέλα. Στο υπόσχομαι. Είχα νέα από τους δικούς μας. Βρήκαν το Φανιά και την κόρη του. Πού είναι? Στην Ισπανία. Σε μια χώρα με ήλιο και θάλασσα. Ελιές και αμπέλι. Σε ποιο μέρος της Ισπανίας? Αύριο θα ξέρω ακριβώς. Ο Σύφης δεν πρέπει να μάθει τίποτα. Ειδοποιήστε να μην κάνω καμιά κίνηση χωρίς να είναι βέβαιη για το αποτέλεσμα. Γιώργη, ό,τι και να γίνει, να μην χτυπήσουν τη Μαρία. Όσο ζω εγώ, τη Μαρία δεν την ακουμπάει κανείς. Είναι υπό την προστασία μου. Γι' αυτό ισχύει για όλους. Ανθούλα μου, γιατί δεν τα δίνεις στην Πελαγία να τα περνάει στο κομπιούτερ? Τόσα χρόνια ήταν έτσι τις κάνεις τις δουλειές σου. Και δεν βγάζεις τα γράμματά μου? Αυτοί οι λογαριασμοί τι είναι? Οι πληρωμές των εργατών. Βάλε μια επικεφαλίδα, να τα βρίσκουμε. Καλά, άστο για αύριο. Φτάνει. Πελαγία, δεν σας είδα όλη μέρα σήμερα. Με αποφεύγετε? Ποιος αποφεύγει? Η φίλη σου. Όχι, εγώ πήρε η Μαρία τηλέφωνο και... Πότε? Το απόγευμα. Τι κάνει το παιδάκι μου? Καλά είναι. Δεν ζήτησε να μου μιλήσει. Πώς, αλλά και εμείς ένα λεπτό μιλήσαμε, μην νομίζεις. Θα πήρε κρυφά από το Γιάννη. Όχι, δεν πήρε κρυφά. Καλά. Θέλεις να σου φτιάξω ένα τσάι? Πράγμα δεν θέλει. Φτιάξει για όλους. Έχει μέσα τσάι του βουνού. Εσύ στη ζωή σου δεν έχεις πιει τσάι. Δα το θέλει ο οργανισμός. Για πρόσεχε. Πήγαινε στην κουζίνα να βοηθήσεις τη Λίζα. Και πες στο θειό σου ότι οι άντρες δεν έχουν καμιά δουλειά στην κουζίνα. Να του το πεις εσύ. Θεία, δεν πας μέσα πριν μας γκρεμίσεις την κουζίνα? Καλή ιδέα. Τι γίνεται, Λίζα? Ο Κωνσταντής δεν είναι μωρό. Το ξέρω. Να κρατηθείς μακριά του. Και αν έχεις στο μυαλό σου παιχνιδάκια και έρωτες, ξέχασέ τα.
Η οικογένειά μας έχει...